Θανάση μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να μαλύσεις την απορία την εξής. Μιας και πριν λίγο καιρό είδαμε το αποκάλυψε η Σούλα Γκλάμουρους. Ο Θανάσης δεν είχε καταλάβει ότι μιλάμε για τον ίδιο παίκτη. Τέλος πάντων, μέσα από το προφίλ της, ότι ο Γιώργος Ασημακόπουλος πήγε στο ιατρείο του Θανάση και υπέστη σε αυτό το συγκεκριμένο, έκανε το συγκεκριμένο χειρουργείο για να βάλει κοιλιακούς. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα, το πριν και το μετά. Και ξαφνικά, τρεις εβδομάδες μετά, τον βλέπουμε στο Survivor χωρίς τους κοιλιακούς. Και αναρωτιόμαστε όλοι, τι έχει συμβεί. Εφόσον είδαμε το αποτέλεσμα, ότι ήταν τέλειο, άρτιο, Θανάση μου. Λοιπόν, καταρχήν να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Mm-hmm. Ο Γιώργος ήταν γυμνασμένο παιδί που είχε κοιλιακούς. Ήταν ένα παιδί που και αθλείται και τρέφεται σωστά. Άρα, ξεκινάμε έτσι. Τώρα, κάποια στιγμή, επειδή για να διατηρήσει ένα τέτοιο σώμα που θα φαίνονται όλες οι λεπτομέρειές του, δηλαδή να φαίνεται το αλαγόνι, να φαίνεται η μέση γραμμή, να φαίνεται το στήθος, να φαίνονται όλα αυτά, πρέπει να κάνεις πάρα πολύ αυστηρή διατροφή. Ναι. Υπάρχει μια τεχνική λοιπόν που ξεκίνησε από το Hollywood αυτό, που λέγεται High Definition, όπου ουσιαστικά τραβάς το λίπος συγκεκριμένα από κάποιες ανατομικές περιοχές και δείχνει αυτή τη μυϊκότητα και την τόνωση του σώματος. Άρα δηλαδή μπορεί να έχεις και λίγο παραπάνω λίπος, πάνω πει να τρέφεσαι πιο κανονικά σε σχέση με έναν υπεραθλητή που έχει αυτό το σώμα και να διατηρείς αυτή τη γράμμωση. Αυτή είναι δηλαδή η τεχνική που γίνεται για να δημιουργηθεί η κοιλιακή. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος ήρθε ένα μήνα πριν την επέμβαση, χωρίς να... Εγώ δεν γνώριζα ότι θα πάει στο Survivor. Κάνει αυτή την επέμβαση για να μπορεί να έχει και τονωμένο σώμα και να μπορεί να έχει λίγο πιο ας πούμε χαλαρές διατροφικές συνήθειες σε αυτό, ενώ γυμνάζεται το παιδί. Κάνει αυτή την επέμβαση και αυτό χρειάζεται ένα μήνα από θεραπεία. Να φοράς ένα κορσέ και μετά χρειάζεται σταδιακή επανένταξη μέσα στα κλίματα. Τρεις εβδομάδες, τέσσερις πριν ολοκληρωθεί όλη η επέμβαση, ο Γιώργος μου λέει: Θα πάω στο Survivor. Του λέω: Γιώργο, είναι πολύ νωρίς για να πας και να υποβληθείς αυτή τη διαδικασία. Μου λέει: Όχι, λέει, πήρανε, θέλω να πάω, θέλω να το κάνω. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να παρέμβεις στη θέληση κάποιου. Πήγε και τώρα τι γίνεται. Αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι μόνο στο καιρό, είναι και στα άλλα τα παιδιά. Για να διατηρήσει κάποιος αυτή τη μυϊκότητα και την έντονη αθλητικότητα από ένα σώμα, αυτοί τρώνε 4.000 θερμίδες την ημέρα. Έτσι. Και 5. Τώρα τα παιδιά εκεί υποσιτίζονται. Ούτε νερά τρώνε καλά, ούτε φαγητό τρώνε σωστό, ούτε πρωτεΐνες παίρνουν, ούτε δηλαδή όλα αυτά τα δομικά στοιχεία που χρειάζεται για να δείξει ένα τέτοιο σώμα. Άρα είναι λογικό, ναι, και δείχνει αυτό το. Έχει πιάσει κάποια νερά, ας το πούμε. Άρα δείχνει αυτό το πιο χαλαρό. Εσύ αλλά όταν καμία σε πήρε σχέση, τηλέφωνο έχει μόλις επανέλθει στην κανονικότητά του. Θανάση, σκέφτομαι να πάω. Εσύ του είπες ότι καλό είναι να μην πας γιατί είναι πολύ νωρίς το χειρουργείο και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Του είπα, Γιώργο, είναι. Ναι, του λέω, Γιώργο, είναι πολύ νωρίς να πας τώρα να υποβληθείς αυτές τις διαδικασίες. Αλλά σκέφτηκα, λέω, θα πάει, θα έχουν καμιά δεκαριά μέρες προσαρμογή, 15, κάπως θα είναι καλύτερα. Αλλά από ό,τι είδα, επειδή είδα το πρώτο επεισόδιο, αυτοί μπήκαν κατευθείαν στα βαθιά. Και μπράβο τους δηλαδή, αλλά ήταν αρκετά έντονη και επίπονη η διαδικασία του Γιώργου για το σώμα του. Θανάση, αυτό επανέρχεται τώρα. Σε αυτό. Μπορεί να επανέλθει στην αρχική εικόνα που βλέπουμε. Βέβαια. Με γυμναστική μόνο. Τι εννοείται. Και με διατροφή. Να δούμε τους κοιλιακούς που θαυμάσαμε. Με το που θα μπει ο Γιώργος στη ρουτίνα του και θα έρθει εδώ πέρα, κανονικά θα επανέλθει. Δηλαδή σε 15-20 μέρες θα είναι ακόμα πιο έντονος από ό,τι ήταν. Πώς είναι σαν αυτό που βλέπετε τώρα είναι σαν κάποιον να χάσει πάρα πολλά κιλά. Σωστά. Θανάση, επειδή τον γνώρισε, είναι ένα ασθενή που ήρθε στην κλινική σου. Και επειδή στο Twitter, εγώ διαβάζω διάφορα περίεργα σχόλια, επειδή μου δεν φαίνεται και πολύ συμπαθή από τον κόσμο. Εσένα, τώρα δεν τον ξέρει, τον άνθρωπο ήρθε σαν ασθενή. Πώς σου φάνηκε, πώς ήταν το παιδί από κοντά. Από τα πιο ευγενέστατα παιδιά που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Σωστά. Και πολύ μετριοπαθή και δηλαδή μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Γιατί έχω δει, συναστρέφομαι κάθε μήνα με εκατοντάδες κόσμο. Οπότε πραγματικά από τα πιο ευγενέστατα παιδιά και με τον από τους πιο καλούς χαρακτήρες που έχω γνωρίσει λοιπόν, εγώ. Θέλω σε αυτό το σημείο, σχέση, πριν ρωτήσει και κάτι ο Γρηγόρης, θέλω να δούμε όταν ήρθες στο ιατρείο σου για να μπει στη διαδικασία με το που έγινε μάλλον η επέμβαση, που συζητούσατε για την αποθεραπεία μετά από 15 μέρες, τι σου είπε και τι του είπες. Έχουμε το βίντεο, το οποίο να πούμε το έχει δημοσιεύσει ο ίδιος ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Παρακαλώ. Πού είναι κανείς, όλα καλά. Είσαι τώρα 15 μέρες. Είναι ακριβώς 16 μέρες. Πώς το βλέπεις. Θεωρώ ότι έχει αρχίσει και φαίνεται το έργο να πολύ αυτό. Θα βλέπεις ένα λαγωνιά σου όσο έχουν γίνει εδώ. Πόσο έγινε τα λαγωνιά, τι σου ξέρει η δουλειά σου.
συλλόγους. Και αυτό εδώ πέρα συνεργείται. Για εσάς το εθνικό σου, κάνουμε λίγο στα χέρια. Εμείς εδώ έχουμε να δείξει το λίγο εδώ πώς έχει αρχίσει να φάει δευτόρο. Λοιπόν, πάση συνεργικά, στο μήνα από το δίσο ολοκληρωμένο. Πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Λεπτό. Και πίσω, εδώ εξαιρετικό Θανάση. Να πω, Θανάση είναι από τους λίγους που το κάνει. Νομίζω και μοναδικό από τους λίγους που το κάνει στην Ελλάδα. Ζηλευτό αποτέλεσμα. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι. Και να σου κάνει καλή τιμή, μην τσιγκουνεύεσαι. Είναι... δεν ξέρω αν ηλικιακά με παίρνει. Φανταστείτε τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι που απασχολεί ναι. το Twitter. Εσύ που τον είδες από κοντά, το Μούση τι είναι που δεν μεγαλώνει. Δεν ξέρω. Τώρα εντάξει. Δεν ξέρω, δεν ασχοληθήκα με αυτό. Εντάξει, έτσι το πατρολιά. Κάτι ήθελες να πεις, Θανάση μου, πριν. Κάτι ήθελες να πεις, με συγχωρείς. Ναι, λέω ότι φαντάζομαι ότι αυτή η τεχνική βγήκε πάρα πολύ στο Hollywood. Όλες οι μεγάλες παραγωγές, δηλαδή φαντάζομαι οι 300 που βγήκανε. Είχα την τύχη να πάω δίπλα από τον γιατρό που έκανε τις επεμβάσεις που είναι στον Beverly Hills. Φανταστείτε μια τέτοια επέμβαση στο Λος Άντζελες κοστίζει γύρω στα 70.000 δολάρια. Oh. Δηλαδή είναι από τις πιο ακριβές επεμβάσεις. Και έχουν απευθυνθεί πάρα πολύ επώνυμοι και διάσημοι που έχουν υποβληθεί σε αυτό. Που βλέπετε σώματα, ξέρεις, πάρα πολύ σμιλεμένα και γραμμωμένα. Που σας είπα, δεν είναι ότι κάνω μόνο αυτό. Είναι και αυτό. Κάνω γυμναστική, κάνω διατροφή, κάνω και αυτό. Έτσι διατηρείται ένα αποτέλεσμα. Καλά, εγώ είναι γνωρίζω παιδιά γυναίκα, και Έλληνες. Δεν είναι ότι... που σε μένα το έχουν παραδεχτεί, ας πούμε, πολύ γνωστοί Κοιτάξτε, Έλληνες. Και εδώ πέρα, και στην εγχώρια showbiz. Ναι, που έχουν πάει στο Θανάση, εντάξει, δεν το έχουν πει άνθρωποι δημόσια, το ξέρω εγώ γιατί μου το έχουν πει. Άντρες, πολύ γνωστοί Έλληνες, ωραίοι γυμνασμένοι, οι οποίοι η κοιλιακή είναι από αυτή τη διαδικασία. Και σμίλεψαν το σώμα. Παιδιά, τους έχω δει να βγαίνουν και όλα αυτά το Θανάση και μου έχουν πει, ναι, έχω κάνει αυτό. Εντάξει, οκ, τέλος πάντων, δεν είναι. Εγώ δεν έχω κάνει. Να ρωτήσω, για γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει, κάνει αυτό. Να το κάνει εσύ. Λέγε να μας πει για το στήθος που πάει πάνω κάτω. Α, ναι, σωστά. Θανάση, να μιλήσουμε και για στήθος τώρα. Αλλά... Συγγνώμη, να σε ρωτήσουμε κάτι για το στήθος. Είναι πάρα πολύ καλός γιατρός ο στήθος. Α, εκεί είμαστε. Ναι, εκεί. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Πού το ξέρεις. Μπράβο, Θανάση. Η εμπειρία βοηθάει. Μία ερώτηση θέλουμε να σου κάνουμε για το στήθος. Είσαι εκτινολογικό μηχάνημα. Ναι. Επειδή είδαμε την Ελίζαμπεθ. Τώρα αυτό είναι λίγο αστείο. Την Ελέτση που μπήκε μέσα είναι μια κοπέλα που μπήκε στους διάσημους. Δεν μπορούσε να το πει. Γίνεται χαμός στο Twitter. Όταν μιλούσε η Ελίζαμπεθ, το ένα της στήθος κουνιότανε πάνω κάτω. Την ώρα που μιλούσε το αριστερό στήθος, πώς γίνεται αυτό. Τώρα θα σας γελάσω, γιατί δεν το είδα καθόλου. Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω κάπου. Είναι σαν να είχε παλμό το στήθος. Σαν να είχε παλμό το στήθος. Μπορεί καμιά φορά να είναι τόσο έντονο ο Νικόλα. Τι υγεία, παιδιά. Μάλιστα. Θανάση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θανάση Αθανασίου, να τον ακολουθήσετε και στο Instagram. Είναι Dr. Αθανασίου. Το βίντεο με τον Γιώργο Σημακόπουλο υπάρχει στο Instagram. Mm-hmm. Αλλά να πούμε ότι πρώτα το έχει δημοσιεύσει ο Γιώργος Σημακόπουλος στον προσωπικό του λογαριασμό. Και είναι εξαιρετικός. Μπορείτε να πάτε στο Θανάση να κάνετε ό,τι θέλετε. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ρεπουτάκι, θα έρθουμε όλοι για κοιλιακούς. Και από εδώ και από το κοντρόλ ενδιαφέρον το Βάνιας. Έχει ένα κοιλιακό, θέλει να κάνει κοντρόλ. Έρχεται το καλοκαίρι τώρα. Τέλεια. Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.